το φιλί να τρέχει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να τα χαίρεστε. Από κοντά. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι. Να τα χαίρεστε. Να είστε καλά, παιδιά. Δύο. Για τις ωραίες συζητήσεις, ναι. Δύο. Εμένα ξέρεις, ήταν το όνειρό μου, δύο. Ναι. Ναι, γιατί μετά τα κάνουν όλα μαζί, Αποστόλη. Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολα, φαντάζομαι. Αυτό είναι το ότι τα κάνουν όλα μαζί. Αυτό το δύσκολο, έτσι. Θέλω να πω ότι θα παίζουν. Θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουν ίδια ενδιαφέροντα. Ναι, ήδη η εικόνα αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Καταρχήν είναι ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Ναι, σωστά. Ναι, ένα ποιο γεννήθηκε πρώτο? Πρώτη βγήκε η μικρή και μετά βγήκε. Άρα η μικρή είναι η μεγαλύτερη. Άρα η αρχηγός ναι, ναι. Είναι η μικρή. Η γυναίκα, η μικρή. Ναι, ναι. Πώς αισθάνεσαι, να πούμε ότι τα πήρατε χθες σπίτι, από ναι, ό,τι κατάλαβα. Μείνα στη θερμοκοιτίδα, ναι, Αποστόλη. Ναι, ναι. Πόσο καιρό? Περίπου ένα μήνα και κάτι. Γεννήθηκαν προώρα? Ναι. Και όταν σας είπε, ρε παιδί μου, το ξέρατε ότι θα μείνουν θερμοκοιτίδα ή σας το είπε ο γιατρός? Αυτό το υποθέσαμε δηλαδή κατευθείαν. Ότι θα μείνουν θερμοκοιτίδα. Ναι. Και πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν φεύγεις πια από το μαιευτήριο, δηλαδή είναι καλά η ρούλα, φεύγετε από το μαιευτήριο και αφήνετε τα παιδιά πίσω? Πώς, δηλαδή πρέπει να είναι δύσκολη η στιγμή εκείνη? Είναι δύσκολη, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Γιατί από τη μία λες, α, ναι, πρέπει και να δουλέψω να βγάλω λεφτά. Σωστό. Για να μεγαλώσω τα παιδιά. Οπότε. Σιγά σιγά αρχίζεις και γίνεσαι ένα με αυτό το πράγμα, με αυτή τη στιγμή. Πηγαίνατε κάθε μέρα να τα δείτε? Ναι, ναι, ναι. Και πόσες ώρες μένατε εκεί στο μαιευτήριο, δηλαδή? Δύο ώρες περίπου. Δύο ώρες, γιατί ναι. Δεν σας άφηναν και περισσότερο, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δεν είναι και καλό να είσαι παραπάνω. Μέσα στις ώρες επισκεπτήριου. Έτσι, αδειμονούσατε για την ώρα που θα έρθει να σας πούνε ότι είναι OK τώρα, πήραν το βάρος τους, πάρετε βέβαια, τα σπίτι. Βέβαια, μετρούσαμε το βάρος συνέχεια κάθε μέρα. Μετρούσε το βάρος, ναι, ναι. Κοίταξε και... μετά, νιώθεις και μια ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή... πρέπει να σου δώσει το OK οι γιατροί, προφανώς. Ναι, γιατί μετά να τα πάρεις και έχεις το μυαλό σου. Η μονάδα εκεί πέρα όμως, το Ιασό είναι καταπληκτική μονάδα. Δηλαδή, όλες οι κοπέλες εκεί πέρα είναι φανταστικές. Πόσο γεννήθηκαν δηλαδή, Αποστόλη? 1750 νομίζω. Α, και για πρόωρα. Ναι. Και 1500 κάτι. 1500 οι μικροί. Αλλά έχουν περάσει τα 2 κιλά. Οπότε... Είναι κάτι σύνηθες πάντως. Μην τρελαινόμαστε. Ναι, 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 δηλαδή. Σύνηθες. Ναι. Ναι, και εγώ αυτό λέω. Είναι ότι κάτι σύνηθες. Το ότι ένα παιδί είναι πρόωρο δεν σημαίνει κάτι. Να σου πω κάτι. Λένε κιόλας και μπορεί να είναι και έτσι ότι τα παιδιά που γεννιούνται πρόωρα και μένουν στη θερμοκοιτίδα, που δίνουν την πρώτη μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν, να μεγαλώσουν κτλ. Βγαίνουν τελικά πιο δυνατά παιδιά. Ναι, γιατί γιατί δίνουν μάχη στην αρχή τη ζωή τους. Από πολύ μικρά. Ωραία. Τα πάτε λοιπόν χθες και τα παίρνετε, πες μου την πρώτη εικόνα, με δύο παιδιά που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Τι, ποια ήταν τα αισθήματα, τι έγινε, αυτά κλαίγανε, δεν κλαίγανε, κοιμότσο, τι κάνανε? Κοίτα, εγώ αρχικά έτρεχα από πίσω για να συγκυρίζω το σπίτι να μην είναι ακατάστατο. Μην το δω και σας κάτι... παρεξηγήσουν. Όχι, όχι, μην υπάρχει κάτι κάτω, μην σκοντάψουμε με τα παιδιά και αυτά. Ήρθε η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας, μας βοηθήσαν πάρα πολύ. Ξέρεις, μετά όταν ηρέμησα, καθίσαμε στο κρεβάτι με τα μικρά και τα κοιτούσαμε. Να σου πω κάτι τώρα, πώς είναι τα πράγματα, γιατί το πρώτο... Για τη Ρούλα λίγο να μας πει, πώς είναι η Ρούλα. Για τη Ρούλα, ναι. Η Ρούλα είναι μια χαρά. Άμα βλέπει τα φιλιά μας. πολλά πολλά φιλιά. Μια χαρά είναι. Είναι λίγο κουρασμένη, εντάξει. Λογικό είναι αυτό, αλλά είναι μια χαρά. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα τα βάλει όλα σε πρόγραμμα, δεν έχει. Εννοείται. Γιατί δεν τώρα, υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Το άγχος των πρώτων ωρών στο σπίτι, ναι, είναι ρε παιδί μου ότι δεν ξέρουμε πώς να τα πιάσουν, γιατί νομίζουμε ότι σπάνε. Ναι, έχουν γίνει κάποια μαθήματα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή μας βοηθήσαν πολύ. ΜΕΕΣ φαντάζομαι, ναι, και κτλ. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε πώς να τα πλύνουμε, γιατί νομίζουμε ότι θα τα πνίξουμε, ξέρω εγώ, ναι, με το νερό, πώς θα τα κρατήσουμε. Κοίτα, νομίζω η πρώτη, δεύτερη επαφή είναι λίγο σοκαριστική. Ναι. Μετά, από την τρίτη και μετά, είναι... αρχίζει και παίρνει το κολλάι. Γιατί φροντίζετε... αρχίζει και συνειδητοποιείς όντως ότι, ξέρεις, δεν σου λένε ψέματα. Ναι. ΜΕΕΣ, ότι δεν παθαίνουν κάτι. Ναι. Ναι, τέλος πάντων δεν είναι τόσο εύθραυστα όσο νομίζουμε. Πάντως ναι, το διπλό δεν ξέρω. Δηλαδή όταν τα βλέπεις δύο ώρα είναι ίδια. Δεν υπάρχει. Είναι ίδια. Αρχίζουν και μοιάζουν λίγο. Τώρα βέβαια μεταξύ τους. Τώρα σε εμάς ποιο μοιάζει σε ποιον. Έχουν γαλανά μάτια ή αν και τώρα το χρώμα δεν εγώ είναι. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουν γαλανά μάτια. Είναι ανοιχτό. Γιατί, είναι πολύ. Γιατί ο Γιάννης ο Τότσικας έχει πολύ δυνατό DNA. Έτσι. Οπότε θέλω να νομίζω ότι θα έχουν γαλανά. Ο παππούς. Εκεί πάει τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δεν μπορείς να ξέρεις από τον πρώτο μήνα, ας πούμε. Ναι, ναι, όχι, τα μάτια παίρνουν χρώμα, όλα είναι ανοιχτά στην αρχή. Όταν ναι, μάθατε ότι είναι δίδυμα. Εντάξει, εκεί τρελαθήκαμε. Τρελαθήκατε, δεν το πιστεύατε. Ναι, ναι.
Δεν το περιμένατε κιόλας. Πολλές πλάκες και με τον Νάκη τον Ψαθά, τον γιατρό μας. Του έκανα πολλές πλάκες και μου έκανε και αυτός πολλές πλάκες. Οπότε... Πού να σου εξηγώ, πολύ αστεία πράγματα γενικά. Γενικά, πολύ αστεία πράγματα. Δεν λέγονται, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις. Να σου πω κάτι τώρα, τα φροντίζετε μαζί, δηλαδή τα αλλάζει και εσύ, τα ταΐζεις και εσύ, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Ή μόνο η Ρούλα έχει αναλάβει το. Ναι, ταΐζω κι εγώ. Κανονικά. Ναι, αλλάζει κι εσύ, όλα ρεύονται και όλα. Ναι, ναι. Τι σε αγχώνει πιο πολύ. Ποιο κάνεις, ρε παιδί μου, με άνεση, λες εντάξει, αυτό το έχω και ποιο με μεγαλύτερη δυσκολία. Στα παιδιά. Ναι. Κοίτα, την αλλαγή την κάνει η Ρούλα. Ναι. Γιατί εγώ ακόμα δεν. Και το μπάνιο. Γιατί. Θα μου μάθει η Ρούλα πια τι και πώς, γιατί της το μάθανε, οπότε αυτή θα μου μάθει εμένα το μπάνιο και, το, και, την, και την αλλαγή. Αλλά το άλλαξα μια-δυο φορές και στη μονάδα τα μικρά. Να σου πω κάτι, ξυπνάτε και οι δύο το βράδυ. Ναι. Δεν ξέρω, αφού μου είπες ότι δεν κοιμούνται. Κοιμόμαστε και τα μικρά κοιμούνται, αλλά όταν είναι να ξυπνήσει, ξυπνάς. Ξυπνάτε και οι δύο. Ναι, ναι. Τα έχετε στο δωμάτιο, δηλαδή μέσα ναι, μαζί σας ναι, τώρα. Ναι, μέσα στο δωμάτιο. Οπότε ξυπνάτε και οι δύο. Ναι, ναι. Κοίτα, τώρα την αϊπνία, να προετοιμαστείτε για αϊπνία τώρα, δεν είναι. Είναι... Από αϊπνία την έχουμε στο τσεπάκι μας. Έχετε... Με αυτή τη δουλειά και γενικά με την περένταση που τραβάς μετά τη δουλειά, έτσι κι αλλιώς δεν κοιμάσαι, οπότε... Αυτός είναι ένας λόγος να μην κοιμάσαι γλυκά. Ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Εγώ ξέρεις τι απορία πάντα είχαμε τα δίδυμα. Ναι. Ότι εμείς, παιδί μου, που μεγαλώσαμε ένα-ένα το παιδί, κάθε παιδί έχει τους ρυθμούς του. Οπότε ξυπνάει ένα παιδί κάποιες φορές. Τα δίδυμα δεν ξυπνάνε μαζί και κοιμούνται μαζί. Προφανώς ξυπνάνε άλλες ώρες ή ενοχλεί το ένα το άλλο. Οπότε είναι πιο δύσκολο ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αυτό το δουλεύεις και έρχονται σε πρόγραμμα τα παιδιά. Έρχονται. Ναι, τα φέρνεις δηλαδή. Βέβαια. Μπορείς να τα φέρεις. Έρχονται. Έρχεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Κοίτα να δεις πώς έρχονται όλα τελικά. Είναι πολύ καλά παιδάκια, πολύ ήρεμα και. Εσείς έχετε τώρα και γονείς αυτά που έχετε. Ναι, ναι, όλοι βοηθάνε πάρα πολύ. Έχετε αποφασίσει τι ονόματα θα τους δώσετε. Ακόμα όχι. Αλλά όταν είναι. Σκέφτεσαι να το πάτε παραδοσιακά με παππούδες και τα λοιπά ή να το πάτε δεν πιο. Δεν ξέρουμε. Δεν το έχετε σκεφτεί. Δεν τρελαινόμαστε με την παράδοση. Εκτός και αν υπάρχει ένας καλός λόγος να υπάρχει αυτή η παράδοση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκεί το μυαλό μας. Βλέπεις κάτι διαφορετικό στη Ρούλα? Τι βλέπεις διαφορετικά? Ενώ μετά τον ερχομό των διδύμων. Σίγουρα την αγαπώ ακόμα πιο πολύ γιατί είναι. Η μάνα των παιδιών μου, ας πούμε. Και είναι ακόμα πιο όμορφη για μένα. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό για μένα. Με συγκινεί δηλαδή αυτή η εικόνα της Ρούλας με τα παιδιά, πάρα πολύ. Ελάτε να κλάψουμε όλοι μαζί τώρα. Να, δάκρυψε. Έλα. Εγώ όταν γέννησε η Φέη έκλαιγα μια εβδομάδα, μην το... Εγώ δεν έκλαψα, ρε. Δεν έκλαψες. Δεν έκλαψα. Δεν ήσουν μέσα στη γέννα. Ήμουνα, πώς δεν ήσουν μέσα. Τι αλίμονο. Α, ήσουν μέσα στη γέννα. Ναι, ναι, ναι. Έκοψες κεφάλι ολόωρο κανονικά. Όχι. Το πήρες φωτογραφίες και τέτοια. Ναι, πήραμε μια-δύο φωτογραφίες, αλλά ξέρεις, τις έχω χώσει κάπου σε ένα σπίτι. Όταν λοιπόν γεννάει, κλαίει το μωρό και το παίρνει αγκαλιά η μαμά, δεν βάρατε τα κλάματα? Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, συγκινηθήκαμε. Και όταν μας φέρανε τη μικρή και τη φίλησε η Ρούλα, εκεί ξέρεις. Γιατί βλέπεις τα παιδιά να φεύγουν από τη γυλιά και ξαφνικά τις φέρανε στο πρόσωπο φύλλα τη μικρή ρε παιδί μου, έτσι για κάτι το καλό. Και την είδα, ξέρεις, έβγαλε σπίθες, ρε παιδί μου, η γυναίκα. Αυτό που λένε, ας πούμε, εγώ το έχω καταρρύψει μέσα μου, αλλά που λένε, ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει ο άντρας να είναι μέσα στη γέννα, γιατί λέει δεν βλέπει σεξουαλικά μετά τη γυναίκα του, που λένε αυτές τις μπούρδες, ας πούμε. Μεγαλύτερη μπούρδα δεν έχω ακούσει κι εγώ, ναι. Πιστεύω μου, πού ζούμε. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, όχι. Είναι δυνατόν. Το χειρότερο μόνο είναι ότι μπορεί να λιποθυμήσεις, ας πούμε. Ναι. Ξέρεις. Αυτό. Απλά μετά η όλη βοήθεια πηγαίνει στον άντρα και όχι στη γυναίκα που γεννάει. Οπότε ξέρεις, καλό είναι να το έχεις δουλέψει μέσα σου πρώτα. Φοβάσαι αυτό που λένε ότι μπορεί, ας πούμε, ο ερχομός των παιδιών που το φόκους τώρα του ζευγαριού μοιραία και κυρίως της γυναίκας, κακά τα ψέματα, γιατί φύση την γυναίκα προτιμάς να γίνει μάνα, θα είναι στα παιδιά. Οπότε ότι μπορεί, ας πούμε, να μείνει λίγο πίσω το ζευγάρι. Που συμβαίνει, στο λέω ότι θα συμβεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είναι. Η σχέση με έναν άνθρωπο χτίζεται, παίρνει άλλους δρόμους, ξανάρχεται, δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, για σίγουρα, λίγο έτσι. Καιρό, ναι, προφανώς και έχουν όλη την προσοχή τα παιδιά.
Και κατά βάση η μάνα με τα παιδιά. Γιατί γελάς? Εγώ τίποτα. Εμείς... Χαίρομαι που τον βλέπω. Είναι πολύ συγκινητικό. Όχι τον Αποστόλη. Και εσύ, αλλά τώρα όχι σαν Αποστόλη Στότσικας. Όλοι οι μπαμπάδες που το ζουν έτσι με τόση χαρά και αγαπούν τη γυναίκα τους, εμένα με ευχαριστεί. Φαντάζομαι ευχαριστεί και όλες τις γυναίκες τώρα που το βλέπουν. Είναι συγκινητικό. Είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και πιο σημαντικό πράγμα από αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει. Λέει ο Αποστόλης, παιδί μου, ότι το είπε πάρα πολύ ωραία, ότι τώρα αγαπάω ακόμα περισσότερο τη Ρούλα, γιατί έχουμε δεθεί πιο πολύ, ας πούμε. Έχετε δεθεί παντοτινά τώρα, δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε. Ωραία. Να πάμε αλλού τώρα ή όχι, θες να μείνουμε στα παιδιά? Να πάμε. Ωραία, πριν πάμε στα τηλεοπτικά και τα θεατρικά, που είναι και αυτά, τα θεατρικά ξεκινάτε τώρα, θέλω να σε πω λίγο μια δήλωση που έκανες το πρωί πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε και τη σχολιάσαμε εδώ. Ότι είπες, παιδί μου, ότι παλιά που ήταν διαφορετικά λίγο τα πράγματα, εγώ ήθελα να πάω να κάνω ενόργανη. Και ότι ο παπάς μου έλεγε τι θα πας να γίνεις τώρα. Όχι, δεν το έλεγε ο πατέρας μου. Απλά ο φιλικός μου περίγυρος και γενικά η κοινωνία στην οποία ζούσα. Στην επαρχία. Στην επαρχία, ας πούμε. Αλήθεια είπαμε. Ναι, αυτό είναι. Είπες μια αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι μόνο στην επαρχία πια. Δηλαδή, ας μην κρύβομαστε. Και εδώ πέρα και στο κέντρο και στην Αθήνα. Πρέπει λίγο να ξεπεράσουμε αυτά τα. Ούτε καν ταμπού δεν το θεωρώ δηλαδή. Βλακεία. Είναι η γελοιότητα. Γελοιότητα. Γιατί όπως είπα κιόλας, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο συγκεντρωμένοι άνθρωποι σε αυτό που θα κάνουν και κάνουν. Πολύ, πολύ δύσκολα πράγματα με το σώμα τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι που... Α, οκ. Okay. Το να έχεις μια παραπάνω ευαισθησία δεν έχει να κάνει. Ξέρεις. Και εγώ το ότι έγινε ηθοποιός δεν σημαίνει ότι... Κατάλαβες. Βέβαια. Η ευαισθησία υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Εσύ όμως είχες πει πριν για τους μποξέρες όταν τα σχολιάζαμε. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα. Θεωρώ ότι ο πατέρας έχει τη λογική πάντα να στέλνει το γιο του σε πιο δυναμικά αθλήματα. Το έχουμε οι πατεράδες αυτό. Okay, δεν είναι κακό αυτό. Τόπο, δηλαδή, δεν είναι κακό αυτό. Θα πάρω να μάθω καράτε, ξέρω εγώ. Ωραία. Το κοριτσάκι θα πας, το στείλει στο χώρο. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε δεν τώρα. Δεν πειράζει. Και μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Και τα δύο. Να το στείλει και στο χώρο και στο καράτε. Ναι. Δεν είναι. Δεν... Πιστεύεις ότι... Εξαρτάται τι θέλει και το παιδί, βέβαια. Όχι το τι λέμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα το στέλνει το παιδί να το θέλει. Να κάνεις κρούσεις σε όσο πιο πολλά πράγματα μπορείς και να σου πει και να δεις. Που θέλει να καταλήξει. Σωστό. Πιστεύεις ότι περνώντας τα χρόνια αυτό έχει λίγο ρε παιδί μου αμβληθεί? Δηλαδή έχει καλυτερέψει ή ακόμα μένουμε στενόμυαλοι σε αυτό το πράγμα και φοβόμαστε εμείς να μας στείλουμε το γιο μας? Νομίζω να ότι δεν έχει καλυτερέψει τόσο. Δηλαδή και σε πιο προχωρημένες κοινωνίες. Απλά υπάρχει μια και καλυμμένη προοδευτικότητα. Πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή γιατί. Ξέρεις, περιορίζουμε τη ζωή μας σε πράγματα και πρότυπα που είναι τελείως λάθος μερικές φορές. Ναι. Τώρα, μια και ας πούμε για μένα φοβερό πρότυπο, επειδή έβλεπα την εκπομπή το πρωί, ο Γκρέγκ Λουγκάνης, ας πούμε. Φοβερό πρότυπο. Είδες και ότι μίλησε. Εγώ το λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι... και είχα δει και τη ζωή του, την ταινία που είχε γίνει. Και ο άνθρωπος δεν έχει περάσει πολύ λίγα. Δυνατός. Αλλά, ξέρεις, είναι η επιμονή, το πείσμα και το ταλέντο. Δεν έχει σκληρή. Τώρα να μιλάω για το Billy Elliot. Billy Elliot, γιατί αυτό είναι τώρα με το χορό που είπαμε. Θα έρθει με το Γιάννη, το προγραμματίζει.